παράνομης και απάνθρωπης βίας σε έναν άνθρωπο η μηχανή. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες σοβαρότατες, οι οποίες πρέπει να αποδοθούν. Η οικογένεια θα καταθέσει μηνύσεις, αλλά και η πολιτεία πρέπει να κάνει τα δέοντα, διότι εδώ έχουμε για μία έκνομη, αντισυνταγματική, παράνομη και απάνθρωπη συμπεριφορά, η οποία δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη. Κυρία Παπαρούσου. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που άκουσα χθες του εκπροσώπου των αστυνομικών, έχω να παρατηρήσω το εξής. Η ποιότητα των δηλώσεων αυτών είναι ευθέως αναλογή με την ποιότητα της συμπεριφοράς που επιδείχθηκε σε έναν ανήμπορ, αβοήθητο άνθρωπο που ψυχοραγούσε. Αυτό ακριβώς δίνει το μέτρο και τη διάσταση της απάνθρωπης συμπεριφοράς και της αγριότητας που ασκήθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης σύλληψής του για μια υποτιθέμενη παράνομη πράξη. Σε ό,τι αφορά είναι το ζήτημα της ληστείας που άκουσα να τίθεται προηγουμένως, δεν είναι σίγουρο ότι δεν πήγε να ληστέψει. Ότι έχουμε απομακρυνθεί πολύ από το ενδεχόμενο αυτό. Η ληστεία καταρχήν δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ούτε από την πρώτη στιγμή, διότι δεν υπήρχε άσκηση φυσικής βίας ή απειλή άσκησής της. Δηλαδή, το δεδομένο της έβρεσης του ΖΑΚ μέσα σε ένα χώρο όπως αυτό το κοσματοπολείο κάτω από αυτές τις συνθήκες θα δικαιολογούσε μόνο την απόδοση του αδικήματος της απόπειρας κλοπής, το οποίο και αυτό πια απομακρύνεται γιατί ενδέχεται να μπει και στον ανοιχτό αυτό χώρο για άλλους λόγους. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε πώς βρέθηκε μέσα στο κατάστημά του εκείνη τη στιγμή. Για να αγοράσει κάποιο κόσμημα. Όχι, αλλά γιατί, υπάρχει. Ξέρετε, ακόμα, γιατί, Δημήτρη, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει από την πλευρά. Υπάρχει από την πλευρά της πολιτικής αγωγής μαρτυρίες και μάλιστα ήταν χτες σε αρκετές εφημερίδες ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ότι ήταν με 2-3 φίλους του και προσπαθούσαν να το συγκρατήσουν, του δώσανε και ήπια νερό και ότι επιχείρησε να μπει σε ένα άλλο κατάστημα πριν μπει μέσα στο κοσμηματοπολείο. Τα έχετε αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν αυτές δεν οι μαρτυρίες, σε καλή κατάσταση για ποιο λόγο. Υπάρχει μια καταγραφή μέσα στην υπογραφία. Υπάρχει, λέτε, ότι επιχείρησε να μπει και σε άλλο κατάστημα και ότι αυτή την πόρτα βρήκε ανοιχτή και μπήκε. Πράγματι υπάρχει μια μαρτυρική κατάθεση μέσα στη δικογραφία, έτσι όπως αυτή σχηματίστηκε αρχικά από την αστυνομία. Όταν λέμε δεν ήταν σε καλή κατάσταση, για ποιο λόγο, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, γιατί ξέρετε καμιά φορά... Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι, ρωτώ, έτσι Μαρκόπουλος δεν παίρνω θέση, απλά για να το φωτίσουμε. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα προκύψουν. Εμένα δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι χρήστης ναρκωτικών, αν θα μπαίνει στο γραφείο μου, θα με φόβιζε. Υπάρχει κάποιο πόρισμα για τα αποτυπώματα στο μαχαίρι. Βάρβαρη αντιμετώπιση, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Αποτυπώματα στο μαχαίρι, όχι, δεν έχει έρθει προς στιγμή καμία. Κάνα το μαχαίρι, το έχουν πιάσει 15 άνθρωποι. Από την ΔΕΕ, έτσι όπως έπρεπε. Η ανθρωδικαστική εξέταση, τι λέει, ο άνθρωπος από τι πέθανε, τον ψιλοδαρμό, από ανακοπή, η ιατροδικαστική περιμένουμε τις τοξικολογικές, ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται σύντομα. Θα δοθούν λοιπόν απαντήσεις επιστημονικές, τεκμηριωμένες και σε αυτά τα ερωτήματα. Κυρία Παπαρούσου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.